Σε μια ακόμα υπόθεση διαφθοράς στο δημόσιο θα περάσουμε τώρα. Πρόκειται για μια 49χρονη υπάλληλο του ΕΦΚΑ που συνελήφθη επαυτοφόρο να λαμβάνει χρήματα για να προωθήσει μια υπόθεση καταβολής αναπηρικού επιδόματος. Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει καρέ-καρέ τη στιγμή της σύλληψης της επιορκού υπαλλήλου. Είναι το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Μέγκα και δείχνει καρέ-καρέ τη στιγμή της σύλληψης της 49χρονης υπαλλήλου του ΕΦΚΑ, που πιάστηκε με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα στο χέρι. Η 56χρονη καταγγέλουσα βγαίνει από το μπλε αυτοκίνητο. Δευτερόλεπτα αργότερα φτάνει στο σημείο δίκυκλο με δύο άνδρες της Ελλάς που παρακολουθούν τις κινήσεις. Στη συνέχεια η καταγγέλουσα απομακρύνεται. Αμέσως φτάνει στο σημείο ένα ταξί, το οποίο κλείνει το δρόμο του αυτοκινήτου και σε αυτό το όχημα μέσα βρίσκονται αστυνομικοί. Το ρολόι για τη δράση της 49χρονης μετράει πλέον αντίστροφα. Οι αστυνομικοί κατευθύνονται στο μπλε γιοταχή και συλλαμβάνουν την υπάλληλο του ΕΦΚΑ. Το ύψος των χρημάτων που φέρεται να έχει αποκομίσει η 49χρονη υπάλληλος του ΕΦΚΑ από την παράνομη δράση της πραγματικά σοκάρει. 61.500 ευρώ βρέθηκαν σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων μέσα στο σπίτι της, τα οποία αποθήκευε σε φακέλους σε διάφορα σημεία. Η 49χρονη, η οποία εργαζόταν στη Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης του ΕΦΚΑ, φέρεται να ζητούσε υπέρογκα χρηματικά ποσά από πολίτες για να διεκπεραιώνει υποθέσεις καταβολής αναπηρικών επιδομάτων. Το κουβάρι της δράσης της άρχισε να ξετυλίγεται όταν μια 56χρονη γυναίκα κατήγγειλε στους αδιάφθορους της Ελλάς ότι η υπάλληλος της ζητούσε 4.000 ευρώ για να διεκπεραιώσει την αίτηση επιδόματος αναπηρίας που δικαιούται η μητέρα της. Όταν της είπε ότι δεν διαθέτει αυτά τα χρήματα, η υπάλληλος χωρίς ίχνος ντροπής τη ζήτησε τα λεφτά σε δόσεις. Τα μισά, όπως είχαμε πει. Δηλαδή 2.000 ή μήπως μπορούμε 1.500 και 500 τέλος του μήνα. Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε ότι τέτοια περιστατικά δεν έχουν θέση στον ΕΦΚΑ. Στον ΕΦΚΑ γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια για διαφάνεια και καθαρότητα και δείχνουμε μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Είμαστε συνεχή συνεργασία τόσο με τις αστυνομικές όσο και με τις δικαστικές αρχές, έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Το Σάββατο είναι προγραμματισμένο να δικαστεί η 49χρονη για την υπόθεση.